συναντούσα σήμερα πρώτη φορά, δεν ξέρω τι θα πρωτοέλεγα ναι, μαζί σου. Πραγματικά έχουμε πει τα καλύτερα, βέβαια. Φλωριντάκι μου, είσαι στην πιο ωραία φάση τη ζωή σου και θα ξεκινήσω από μια ωραία φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram με αφορμή τα γενέθλιά σου προχθές. Ναι. Όπου είπες ότι ήταν ο πιο ωραίος χρόνος στη ζωή σου, γιατί μέσα σε αυτόν αποφάσισες να ενώσεις τη ζωή σου και ενώπιον Θεού με τον άντρα σου, ναι, τον Άρη. Και να έρθει η κόρη σας στη ζωή σας. Πες μου λίγο, το περίμενες όλο αυτό το παραμύθι? Δεν το περίμενα με τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει φέρει γούρια αυτή η εκπομπή που τα λέμε μεταξύ μας, αλλά παιδιά, αλήθεια, λένε ότι δεν πρέπει να λες τη χαρά σου, να μην το πολυφωνάζεις. Και όντως δεν πρέπει. Αλλά επειδή είμαι πραγματικά καλά και επειδή είμαι τόσο χαρούμενη που γίνανε όλα τόσο απλά, χωρίς κάτι περίεργο, είτε τα επαγγελματικά, τα συναισθηματικά. Γνώρισα όντως τον άντρα της ζωής μου και γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, εγώ με τον Άρη, μετά από 6 μήνες, έμεινα έγκυο σχεδόν. Ναι. Αποφασίσαμε ότι θα είμαστε μαζί. Ήμασταν πολύ συνειδητοποιημένοι σε αυτό. Και αυτή τη στιγμή που έχω αυτό το μορουλίνι, το μικρό που είναι τόσο δούλη, και ξυπνάει το πρωί. Και παιδιά, αλήθεια, δεν με νοιάζει αν δεν κοιμάμαι, δεν με νοιάζει αν ξυπνάω 10 φορές τη νύχτα. Θυλάζεις αποκλειστικά. Θυλάζω αποκλειστικά και είναι τόσο μεγάλη χαρά που όλα τα υπόλοιπα μου λέγατε και εσύ μου λέγες, θα δεις όταν κάνεις παιδιά θα σου γλιστράνε τα πάντα, δεν θα ασχολείσαι με άλλα θέματα, ναι, και είναι έτσι ακριβώς. Ποια αλλάζουν οι προτεραιότητες, ναι, είναι, ναι, γεγονός. Ξέρω ότι και ο Άρης ο άντρας σου ήθελε πάρα πολύ το μωρό και ειδικά το κοριτσάκι, γιατί εκεί είναι δύο, ναι, αγόρια, δύο αδέρφια. Πώς είναι σαν μπαμπάς? Καλά, είναι ο super, super duper μπαμπάς. Είναι τόσο καλό σε κάποια πράγματα που πραγματικά ίσως και καλύτερος από μένα. Από την πρώτη μέρα που ήμασταν στο μευτήριο, έπαιρνε την έπιανε στα χέρια, που ξέρεις φοβούνται όλοι, ναι, να πιάνουν το μωρό, γιατί είναι μικρούλι, δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Και ο Άρης το πιάνε σαν να είχε ήδη τρία, ναι, παιδιά πριν. Δηλαδή έλεγα δεν είναι δυνατόν, κάτι δεν μου έχει πει. Αλλά αλήθεια, ήταν πολύ, πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, στο μευτήριο ήταν μαζί μου για όλη τη διαδικασία, ήταν μέσα. Ήταν εύκολο ο τοκετό σου? Γιατί διάβαζα ότι διήρκησε 12 ώρες. Ωστόσο, πόνεσες, αγχώθηκες, πώς ήταν? Εσείς το ξέρετε ότι το μωρό δεν έβγαινε, ναι, με τίποτα. Ήταν εκεί, καθόταν, είχαν περάσει οι μέρες που έπρεπε. Ναι. Τέλος πάντων, είπαμε ότι άμα δεν γεννήσω σήμερα, θα κλείσουμε ραντεβού τη, ναι, συγκεκριμένη ημερομηνία, που ήταν η επόμενη. Και ήταν και τα γενέθλια του Άρη εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, πάμε στο μευτήριο το πρωί, όλα καλά, εγώ τρομοκρατημένη, λέω Θεέ μου, Παναγιά μου, τι θα πάθω και πώς θα κλείνω. Εν τω μεταξύ, είχες φτάσει την 40η εβδομάδα. Αυτό σου λέω, είχαν περάσει οι μέρες μου, ναι, δεν ήταν πλέον, λέω πρέπει κάτι να γίνει, δεν μπορώ άλλο. Έχανε και ζέστη στα ματίνα μου, εσύ τα ξέρεις. Έφαγες όλο το καλοκαίρι. Έφαγα όλο το καλοκαίρι. Την κοιλιά έτοιμη, στον ένα το μήνα. Τέλος πάντων, ευτυχώς, επειδή είχα τον Άρη μαζί μου, ο Άρης έχει πολύ χιούμορ. Ναι. Οπότε στο δωμάτιο αυτό που περιμένεις με τους τεχνητούς πόνους και τα λοιπά, μου έκανε, έλεγε πράγματα, γελάγαμε, τότε ψιλοξεχνιόμουν εγώ με τον Άρη. Πέρασε ασχετικά γρήγορα, δεν πόνεσα. Με το επισκληρίο δεν πονάς, ναι, οπότε δεν κατάλαβα τίποτα. Είχες άγχος όμως να, ναι, καταλάβεις αυτό που σου λένε με, ναι, τις εξωθήσεις, ότι πάρε βαθιά ανάσα, ναι, τώρα σπρώχνουμε. Ό,τι μου είχαν πει από πριν τα ξέχασα όλα. Μου λέγανε δεν στο είχα πει, δεν θυμόμουν τίποτα, είχα ξεχάσει όλα από το άγχος μου. Ναι. Με το που βγήκε το μωρό και το άκουσα να κλαίει, απελευθερώθηκα, κατάλαβα ότι ήταν καλά, ξέρεις ότι όλα είχαν πάει καλά, οπότε μετά ήταν, εγώ έβαλα τα κλάματα, τέλος πάντων. Ο Άρης έκοψε τον αμφάλιο όρο, ναι, και ήταν κάτι που... Λόρο, όρο. Ο αμφάλιος και ο όρος. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό. Και μετά ανεβήκαμε πάνω, σβήσαμε τις... πώς το λένε, τα κεράκια, ναι, ήταν τα γενέθλιά του. Οπότε εσύ καταλαβαίνεις... Εσύ πάρει το πιο ωραίο δώρο, εγώ, του είχες, ναι, φέρει την κορούλα σας στη ζωή σας. Πραγματικά το πιο ωραίο δώρο. Ό,τι και να... Εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και μετά αυτό. Ξεκινήσαμε έχεις μια ζωή. Έχεις δυσκολευτεί. Μαζί. Δηλαδή σε αυτές τις 50 ημέρες. Γιατί 50 ημερών δεν είναι ημερούλα. Ναι. Έχεις δυσκολευτεί να έχεις χάσει κάποια στιγμή το κουράγιο σου από την κούραση, από τα ξενύχτια. Ή μέχρι στιγμής η ψυχολογία μας είναι σε καλό επίπεδο? Στάμι, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Φοβόμουν πολύ αυτό που λένε. Την επιλογή, ο κατάθλιψη. Ναι. Γιατί δεν είναι και δύσκολο να το πάθεις αυτό. Οι ορμόνες είναι στα κόκκινα. Δεν είναι ούτε καν
κάτι που να παραπέμπει σε αυτό, που να, δηλαδή να στεναχωριόμουν ή να πάθαινα μελαγχολίες και τέτοια. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη αυτό. Ναι. Ήμουνα πολύ άϊπνη, ήμουνα πολύ κουρασμένη. Πίναγα σε υπερβολικό βαθμό. Άστα, θα έχει χάσει όλα τα κιλά. Σε είδα και στο γάμο του Αντώνη Ρέμου με την τουαλέτα. Την καν, ξέρω, απλά να ντύνομαι. Βάζω αυτά που πρέπει να δεν βάλω. Έχει πάρει πολλά κιλά. Εγώ θυμάμαι που βρήκα την εκπομπή και σε είχαμε δει μετά από κανένα 20ήμερο και σου λέω ρε Φλωρίντα. Προχώρησε η εγκυμοσύνη και εσύ αδυνάτησες. Δεν είχα πάρει πολλά κιλά, αλλά μετά κάτι συνέβη με στο θυλασμό και μιλάμε, του έδωσα και κατάλαβε. Δηλαδή πραγματικά έτρωγα πάρα πολύ. Πόσα πήρε στην εγκυμοσύνη, 7-8? 9 κιλά. 9 κιλά. Τίποτα. Και τώρα πώς και έχασα τα πάντα, τα έχασα όλα και μετά το καλοκαίρι που μανιαμάνια. Πρέπει να πήρα 3-4. Αυτά μου έχουν μείνει. Θα τα χάσουμε, δεν πειράζει. Είσαι κούκλα. Στο σπίτι πώς είναι η κατάσταση, δηλαδή... Στο σπίτι... Έχει αλλάξει, πια δεν είστε οι δυο σας, είστε καλά. Οι τρεις σας. Ναι, ο Άρης μπαίνει και απλά ρωτάει που είναι η αγάπη του. Και είναι λέω, εγώ εδώ είμαι και λέει, δεν εννοώ εσένα, ότι είναι χάλια αγάπη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Ο Άρης είναι ερωτευμένος με τη μικρή. Εγώ προσπαθώ να είμαι αυτό που πάντα ήθελα, μια σύγχρονη μαμά που καταφέρνει και τα κάνει όλα και δεν είναι η μαμά με τον κότσο μες στο σπίτι, ναι, που είναι, πώς να σας πω, που, ξέρεις, που την πιάνει αυτή, συσσαγωγικά αυτή... Η κατάθλιψη, ότι Παναγία, πώς θα τα προλάβω όλα, ναι, και τι θα και κάνω. Και δεν έχει όρεξη και προσπαθώ να τα κάνω όλα. Δηλαδή και θα μαγειρέψω και θα βγω για να κάνω δουλειές, θα πάρω το μωρό μαζί μου, θα πάω να πιω έναν καφέ με τις φίλες μου, θα πάρω το μωρό μαζί σε μου. Σε είδαμε, ας πούμε, και με την Ελεονόρα που είχατε πάει και είχατε πιει καφέ με τις κόρες σας. Βεβαίως, την παίρνω μαζί τη μικρού.